Σοβαρές διαφωνίες σχετικά με τους χειρισμούς της Συριακής κυβέρνησης για την κατάσταση στο Χαλέπι, δήλωσε ότι έχει ο ειδικός απεσταλμένος του ΟΗΕ στη Συρία, Στέφαν Ντεμιστούρα, που βρίσκεται στη Δαμασκό. Ο Ντεμιστούρα ζήτησε να αναγνωριστεί η τοπική διοίκηση στις περιοχές του Ανατολικού Χαλεπίου που βρίσκονται υπό τον έλεγχο των ανταρτών, αν εγκαταλείψουν οι τζιχαντιστές στην πόλη. Δεν δεχόμαστε να αφήσουμε 275.000 πολίτες μας ομήρους σε 6.000-7.000 ενόπλους. Καμία κυβέρνηση στον κόσμο δεν θα το δεχόταν αυτό, απάντησε ο Υπουργός Εξωτερικών της Συρίας, Σουαλίντ Αλ-Μουαλέμ. Στο δυτικό Χαλέπι, σφοδροί βομβαρδισμοί έσπηρα τον τρόμο. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι, ανάμεσά τους και 8 παιδιά, σκοτώθηκαν σε βομβαρδισμό που εξαπέλυσαν οι δυνάμεις των ανταρτών με στόχο ένα σχολείο σε περιοχή του δυτικού Χαλεπίου που βρίσκεται υπό κυβερνητικό έλεγχο. Το Ανατολικό Χαλέπι, που βρίσκεται υπό τον έλεγχο των ανταρτών, επλήγει από σφοδρούς βομβαρδισμούς των καθεστωτικών δυνάμεων. Στο ερασιτεχνικό αυτό βίντεο φαίνεται το μέγεθος της καταστροφής.